Ριζικές αλλαγές θα επιχειρήσουν να μεταμορφώσουν την πλατεία Ελευθερίας, μετατρέποντάς τη σε ένα στολίδι στην καρδιά του Ηρακλείου. Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της πόλης αναμένεται να αναμορφωθεί, όπως και η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο, με βάση τη μελέτη του αρχιτέκτονα Γιάννη Γιαννούτσου, ο οποίος στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την πολυπόθετη ανάπλαση της ιστορικής πλατείας κέρδισε την πρωτιά. Η μελέτη δεν περιλαμβάνει μόνο την πλατεία Ελευθερίας, περιλαμβάνει ένα δίκτυο από πλατείες, που είναι η πλατεία Ελευθερίας, Καζαντζάκη, Δασκαλογιάννη, πλατεία Αρχαιολογικού Μουσείου και τρεις λεωφόρους, τρία τμήματα μεγάλων λεωφόρων. Τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, τμήμα της Λεωφόρου Ικάρων και του Δούκος Μπουφόρ. Η αρχιτεκτονική πρόταση εστιάζει στην σύνδεση της πλατείας Ελευθερίας με το υπόλοιπο κέντρο, έχοντας ως βασικό στόχο η ιστορική αυτή πλατεία να αποτελεί σημείο αναψυχής για τους δημότες του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα σύνολο υλικοτήτων, η οποία σαν ένα σύμπλεγμα θα προσπαθήσει ακριβώς να δώσει αυτό το βιοκλιματικό χαρακτήρα και επίσης να ενοποιήσει την περιοχή. Η περιοχή ουσιαστικά της πλατείας ενοποιείται με το Πάρκο Γεωργιάδη και με το Αρχαιολογικό Μουσείο μέσω της δεντροφύτευσης και μέσω της υλικότητας. Θα δούμε σήμερα τα σχέδια, τα προσχέδια για την πλατεία Ελευθερία και θα μας εξηγήσουν οι μελετητές, οι οποίοι είναι βραβευμένοι με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, τι ακριβώς και πώς φαντάζονται τη νέα πλατεία Ελευθερίας, για την οποία βέβαια για να τη δούμε τελειωμένη θα μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, δεν θα είναι έτοιμη άμεσα. Μία γεύση από τη Μινωική Κρήτη θα έχει νέα όψη της πλατείας, καθώς το αγαλματίδιο της Θεάς των Όφεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αποτέλεσε έμπνευση για τον αρχιτέκτονα. Αυτό έχει μινωικές καταβολές και μάλιστα η φορεσιά του, με όλη αυτή την πολυπλοκότητα και τη δομή, που έχει ένα παλύμψιστο που ψηφιδωτά από όλες τις ύλες και τις χρονολογίες της Κρήτης, είναι η ιδέα για να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να μπολιάσει τον τόπο αυτό. Έτσι ώστε όταν υλοποιηθεί αυτό και κανείς περπατά πάνω σε αυτό το ανάγλυφο, να είναι σαν να περπατά πάνω στη φορεσιά της θεάς. Αυτό σαν μια πιο ποιητική σύλληψη. Κατάλληλη δεντροφύτευση, φωτισμός, πέργολες και καθίσματα στη βάση των δέντρων θα συνθέτουν την εικόνα της νέας πλατείας, που στη σημερινή της μορφή δεν αγαπήθηκε από τους δημότες. Με φόντο το πολυπόθητο lifting, δημότες καυτερίασαν για μια ακόμη φορά την υπάρχουσα μορφή της, περιγράφοντας τι περιμένουν από την ανάπλαση. Νομίζω έχουμε τη χειρότερη πλατεία στην Κρήτη. Δηλαδή, αν πας στο Ρέθυμνο, να πας σε άλλες πόλεις, είναι πιο. Εγώ θα προτιμούσα να την επαναφέρουν στην προτέρα της κατάσταση. Θεωρώ ότι με την μορφή της πόλης θα τέριαζε καλύτερα. Ήταν πολύ πιο όμορφη, είχε φυτεμένα δέντρα, λουλούδια. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο. Τέριαζε με το χώρο. Εσείς τι θα θέλατε να αλλάξετε? Θέλω πιο πράσινο. Πιο πράσινο και να μπορεί ο κόσμος να έχει κάποια παγκάκια να κάθεται, να μπορεί να είναι πιο όμορφα, πιο καλό. Όχι τα μάρμαρα, βασικά. Πιο πολύ ίσως γρασίδι, δεν ξέρω, κάτι άλλο που να μην είναι αυτό το ψυχρό πράγμα κάτω. Η πλατεία μέσα οφείλει να αποκτήσει ζωή. Εμείς προτείνουμε ξέφωτα, πέρα από το ότι η πλατεία πρέπει να είναι ανοιχτός ελεύθερος χώρος, ξέφωτα τα δραστηριοτήτων, όπου εκεί θα υπάρχουν κάποια κιόσκια και θα υπάρχουν αναρχητικά φυτά, έτσι ώστε να, με διαφορετικό φωτισμό να επισημαίνουν διαφορετικούς τόπους συγκέντρωσης. Το ξέφωτο με τις βουκαμβίλες, το ξέφωτο με τα γιασιμί. Οι Ηρακλειώτες περιμένουν πώς και πώς την ανάπλαση της εμβληματικής πλατείας, η οποία αναμένεται να μπει σε τροχιά υλοποίησης το επόμενο διάστημα.